Πού και με ποια μέτρα ανοίγουν γυμνάσια και λύκεια. Για ποιους κλάδους άναψε κόκκινο. Τη Δευτέρα κλείνουν οριστικά τα Ραφάλ. Νέες πολεμικές σιαχές Ερντογάν λίγες ώρες πριν τις διερευνητικές. Τι αποκαλυπτεί μόνο στο Σταρ η δημοτική υπάλληλος που παρενοχλήθηκε από αντιδήμαρχο. Στα βασικά ρεπορτάζ της ημέρας η Κατερίνα Παπακοστοπούλου, ο Παναγιώτης Μπούσιος και η Χριστίνα Καλοκύρη. Και τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ με τη Μάρα Ζαχαρέα. Καλησπέρα σας. Κλειδώνει το άνοιγμα των γυμνασίων και των λυκείων για την 1η Φεβρουαρίου. Η κυβέρνηση αποφάσισε την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις, αφού η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων έδωσε το πράσινο φως. Στις κόκκινες περιοχές όμως, τα λύκεια θα συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση. Το ρεπορτάζ είναι της Χριστίνας Καλοκύρη. Επιτέλους, θα πάω στο σχολείο μου, θα ξανασυναντηθώ με τους φίλους μου, θα κάνω τα μαθήματά μου κανονικά και θα δω τους δασκάλους μου. Ο Μάριος είναι μαθητής της τρίτης λυκείου και μόλις ολοκλήρωσε ένα από τα τελευταία μαθήματα μέσω λάπτοπ. Σε περίπου 10 μέρες θα διασχίσει και πάλι το κατόφλι της αίθουσας. Όλους αυτούς τους μήνες που ο Μάριος έκανε διαδικτυακά τα μαθήματα, είχε πολύ καλή παρέα. Όπως το γεράκι που βλέπετε, το οποίο το προσέχει. Έτσι δεν είναι, Μάρια? Έτσι είναι, έτσι είναι. Η Iris είναι ένα γεράκι το οποίο έχει κοινωνικοποιηθεί με τους ανθρώπους και στον ελευθερό μου χρόνο την πετάω στο βουνό. Θέλουμε να ανοίξουν τα σχολεία, είναι απαραίτητο πια. Για την τρίτη λυκείου, ειδικά που είναι μια δύσκολη χρονιά, για τα παιδιά, ναι, πρέπει να ανοίξουν. Κυβέρνηση και λοιμοξιολόγοι ήταν πολύ επιφυλακτικοί γιατί περίμεναν να δουν πώς θα κυλήσει η πορεία της πανδημίας. Τι τους οδήγησε στην απόφαση να ανοίξουν την 1η Φεβρουαρίου γυμνάσια και λύκεια? Το ότι τα κρούσματα παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα μετά το άνοιγμα των δημοτικών και του λιανεμπορίου. Το άνοιγμα των σχολείων πρέπει και αποτελεί προτεραιότητα για μας. Απαντήσαμε ομόφωνα θετικά στο αίτημα αυτό. Μάλιστα, αρκετοί από τους ειδικούς θεώρησαν προτιμότερο να γυρίσουν στις τάξεις τα παιδιά, αφού έτσι κι αλλιώς τα απογεύματα μετά τα διαδικτυακά μαθήματα, πολλοί νεαροί μαθητές μαζεύονταν σε πλατείες, εκκλησίες και ανοιχτούς χώρους για βόλτα. Όταν βγαίνεις με τους φίλους σου έξω, επιλέγουμε απομονωμένα μέρη, να μην συνοστιζόμαστε. Το άνοιγμα θα γίνει πολύ προσεκτικά. Μέσα στις τάξεις θα πρέπει τα παράθυρα να μένουν ανοιχτά, οι μαθητές να φορούν μάσκες και να κάθονται σε απόσταση ο ένας από τον άλλο. Όπου είναι εφικτό, θα γίνονται διαλύματα σε διαφορετικές ώρες. Όλες οι άλλες εκπαιδευτικές δομές, όπως πανεπιστήμια, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, κέντρα διαβίου μάθησης, παραμένουν για την ώρα σε εξ αποστάσεως λειτουργία. Είμαστε κλειστοί με κρατική εντολή. Είμαστε όμως έτοιμοι με το που θα ανακοινωθεί ότι θα ανοίξουν τα φροντιστήρια αμέσως να υποδεχθούμε τους μαθητές μας με χαρά. Το κουδούνι δεν θα χτυπήσει παντού. Στις κόκκινες περιοχές τα λύκεια θα παραμείνουν κλειστά και θα ανοίξουν μόνο τα γυμνάσια. Για να μην ξεφύγει ο ιός, αναμένεται να λειτουργήσουν 386 κέντρα σε όλη την Ελλάδα, όπου μαθητές και καθηγητές θα μπορούν να κάνουν προληπτικά και δωρεάν rapid test μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Θα ήθελα να κάνω τεστ. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Τρεις ακόμα αλλαγές πραγματοποιεί η κυβέρνηση από Δευτέρα σε ταξί, κυνηγούς και φοιτητές. Πάμε στο Σπύρο Λάμπρου, ο οποίος έχει τις πληροφορίες. Έδωσε ασπιρίνες ουσιαστικά η κυβέρνηση στον ασθενή, που όμως καλά δεν γίνεται, Μάρα. Λοιπόν, παυσίπονο πρώτον στους ταξιτζίδες, αφού επιτρέπεται και δεύτερος επιβάτης στο ταξί. Στους κυνηγούς τώρα, το κυνήγι και το ψάρεμα απαγορεύεται για ακόμα μια εβδομάδα. Επιτρέπεται μόνο το κυνήγι αγριογούρουνου στους νομούς Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Και για τους φοιτητές το τρίτο παυσίπονο, που σπούδασαν στην επαρχία και εγκλωβίστηκαν στην Αθήνα, μπορούν επιτέλους να πάρουν τα πράγματά τους από τα σπίτια που είχαν νοικιάσει μόλις λήξει το μισθωτήριο. Ταξιδεύουν, παίρνουν τα πράγματά τους και επιστρέφουν, Μάρα. Μέσα σε 72 ώρες αυτό το όριο τους δίνει. Σπύρο, ευχαριστώ. Μετά από μια μαραθώνια συσκέψη, οι επιδημιολόγοι αποφάσισαν να έχουν στο περίμενε πολλούς επαγγελματίες οι οποίοι ήλπιζαν πως από την αρχή της άλλης εβδομάδας θα ανεβάσουν ορολά. Για αρκετούς η επιστροφή στην κανονικότητα θα αργήσει, καθώς μια αναζωπήρωση της πανδημίας θα οδηγήσει σε πισωγύρισμα. Η τύχη τελικά χαμογέλασε στους ιδιοκτήτες των πρακτορείων ΟΠΑΠ, αφού οι επιδημιολόγοι έδωσαν το πράσινο φως να ανεβάσουν ρολά από τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου. Δεν είπαμε να συνεχίσουμε την ίδια διαδικασία να μαζευόμαστε όλοι όπως συνοστιζόμασταν. Έτσι αλλιώς κανένας δεν λειτουργεί έτσι πλέον. Υπάρχουν κανόνες.
Απογοήτευση νιώθουν όμως οι κυνηγοί και οι ψαράδες, αφού οι λοιμοξιολόγοι θα συζητήσουν την επόμενη εβδομάδα εάν θα επιτρέψουν στους μεν κυνηγούς τις μετακινήσεις από νομό σε νομό και στους ερασιτέχνες αλλής να ρίξουν τις πετονιές τους. Δεν υπάρχει ένας Έλληνας που να ασχολείται είτε με το ψάρεμα είτε με το κυνήγι που να μπορεί να αντιληφθεί τη λογική αυτή τη απαγόρευση μετακίνηση. Γιατί πιστεύουν ότι πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, κατά ομάδες, κατά δεκάδες. Όχι, ο ψαράς θέλει μόνο, θέλει την ησυχία του. Θέλει να κάτσει στη γωνία το καλαμάκι του, δεν θέλει να μπερδεύει την πετονιά του με τον διπλανό του. Να πάμε 30 κυνηγοί μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον, και μετά να κάνουμε τσιμπούσι όλοι μαζί αγαπημένοι, έχει έναν κίνδυνο. Πώς και πώς περιμένουν οι εκπαιδευτές οδήγησης να λύσουν χειρόφρενο και να πιάσουν ξανά το τιμόνι στα χέρια τους, καθώς τα έξοδα τρέχουν. Πρέπει σε δύο χρόνια να έχουμε δουλέψει τους 6 μήνες. Και πάμε για τρίτο χρόνο τώρα. Έχουμε μια ιδιομορφία. Το επάγγελμά μας εξαρτάται από δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι σε ό,τι αφορά το να ανοίξει η σχολή οδήγησης και να δουλέψει. Και το δεύτερο στάδιο είναι ότι αφενός οι πολίτες πρέπει να πάνε να δώσουν τα θεωρητικά σήματα που λέμε, κατά τις εξετάσεις των πρακτικών, πάλι να υπάρχει ο πισταστής. Προς το παρόν, στον πάγο μπαίνουν οι συζητήσεις για το άνοιγμα της εστίασης, των γυμναστηρίων και των χιονοδρομικών κέντρων.